στη γη δημιουργήθηκε από τον Θεό η γέννηση και ο θάνατος, λέγει ο Άγιος Αντώνιος στις παρενέσεις του, περί ήθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας, και συγκεκριμένα στην 137η παρένεσή του που υπάρχει στη Φιλοκαλία. Οι παρενέσεις του Αγίου Αντωνίου περί ήθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας είναι το πρώτο βιβλίο της Φιλοκαλίας. Στη γη λοιπόν, εν τη γη εκτίστη υπό του Θεού γένα και θάνατος. Δηλαδή ο Θεός όρισε τα πράγματα έτσι ώστε να υπάρχει η γέννηση, να υπάρχει και ο θάνατος στην γη. Στον δε ουρανό πρόνοια και ανάγκη. Στον ουρανό υπάρχει η πρόνοια, η θεία πρόνοια και η αναγκαιότης, η νομοτέλεια. Πάντα δε, όλα δε, έγιναν για χάρη του ανθρώπου και της σωτηρίας του. Πάντα δε δια των άνθρωπων και σωτηρίαν αυτού γέγονεν. Δηλαδή ο Θεός ό,τι έφτιαξε, όλη η δημιουργία έγινε για χάρη του ανθρώπου. Έτσι ώστε ο άνθρωπος να σώζεται βλέποντας το κάλλος της δημιουργίας, βλέποντας την δύναμη που υπάρχει μέσα στην φύση και στα μόρια ακόμα και στα άτομα της ύλης, βλέποντας τη σοφία που υπάρχει στην όλη δημιουργία. Όλα αυτά φανερώνουν την πανσοφία του δημιουργού, το κάλλος του δημιουργού, την παντοδυναμία του. Όλα αυτά διδάσκουν τον άνθρωπο να πιστέψει στον Θεό, να εμπιστευτεί τον Θεό και να αφαιθεί στην πρόνοια του Θεού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα εργάζεται ο άνθρωπος και δεν θα ασχολείται με αυτά τα έργα που έχει ορίσει ο Θεός για αυτόν, αλλά δεν θα γίνεται δούλος στα πράγματα και στην ύλη. Θα εργάζεται προπάντων και πρωτίστως για τη σωτηρία του και μετά για να προσφέρει αγάπη στους συνανθρώπους του. Όλα λοιπόν, λέει ο Άγιος Αντώνιος, έγιναν από τον Θεό για χάρη του ανθρώπου και για χάρη μάλιστα της σωτηρίας του ανθρώπου. Η ιστορική αγάπη του Θεού και η ιστορική πρόνοια του Θεού φανερώνεται σε κάθε στιγμή στη ζωή του ανθρώπου. Λέγει στη συνέχεια, «Αν ενδεείς πάντων αγαθών υπάρχων ο Θεός, δι' ανθρώπους, ουρανών και γην και στοιχεία δημιούργησε, δια τούτον πάσαν απόλαυσιν αγαθών αυτής φιλοτιμούμενος». Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη. Και ενώ είναι μέσα σε άπειρη μακαριότητα, για χάρη του ανθρώπου και για χάρη της σωτηρίας του, δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία, όλα όσα υπάρχουν, όλα τα κτίσματα. Επιδιώκοντας με ζήλο, με αγάπη άπειρη, με πόθο πολύ για τον άνθρωπο, διαμέσου αυτών των δημιουργημάτων, να προσφέρεις τους ανθρώπους κάθε απόλαυση αγαθών και προπάντων την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Τα θνητά υπόκεινται στα αθάνατα, λέγει στη συνέχεια, στην 138η παρένεσή του ο Μέγας Αντώνιος. Τα θνητά της αθανάτης υπόκεινται. Όλα τα κτίσματα υπόκεινται, κατευθύνονται, κυβερνώνται από τον κτίστη. Όλα τα δημιουργήματα από τον δημιουργό. Όλα είναι θνητά, ενώ ο Θεός είναι αθάνατος. Όλα είναι κτιστά, ενώ ο Θεός είναι άκτιστος. Και όλα τα κτιστά υπόκεινται στον άκτιστο Θεό και κυβερνώνται από Αυτόν. Και λέγει στη συνέχεια, τα δε αθάνατα της θνητής υπερετή. Και εδώ η έννοια της λέξεως αθάνατον εκλαμβάνεται ως πολυχρόνιον, αυτό που διαμένει για πολύ. Επομένως, αυτά που μένουν για πολύ καιρό, τα πολυχρόνια, αυτά υπηρετούν τα θνητά. Δηλαδή, τα στοιχεία των πάντων υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της εμφύτου αγαθότητος του Δημιουργού Θεού. Αυτά που ζουν λίγο, αλλά και αυτά που ζουν πολύ, όλα τελικά τα κτίσματα δημιουργήθηκαν από τον Θεό, από άπειρη φιλανθρωπία, για να υπηρετούν τον άνθρωπο.
τα δε αθάνατα της νητής υπηρετή, του τέστη, τα στοιχεία του ανθρώπου δια την φιλανθρωπία και έμφυτον αγαθότητα του κτίσαντος Θεού. Βλέπουμε λοιπόν στη διδασκαλία αυτή του Αγίου Αντωνίου να μας λέγει ο Άγιος ότι στη γη δημιουργήθηκε από τον Θεό η γέννηση και ο θάνατος, και βλέπουμε τα πράγματα στη γη, τα ζώντα όντα να γεννιούνται και να πεθαίνουν. Και βλέπουμε επίσης, λέγει, στον ουρανό να φανερώνεται η πρόνοια του Θεού όπως και στη γη, αλλά και η νομοτέλεια, να επικρατεί ο νόμος του Θεού. Και όλα έγιναν από τον Θεό για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός είναι ανεδέης. Παρ' όλα αυτά δημιούργησε τον ουρανό και τη γη από άπειρη φιλανθρωπία και τα στοιχεία όλα για να προσφέρει στον άνθρωπο φιλότιμα κάθε απόλαυση και να τον οδηγήσει στην αιώνια χαρά, στη ζωή μετ' αυτού, στην αιώνια μακαριότητα. Τα θνητά υπόκεινται στα αθάνατα, και αυτά ακόμα από τα κτίσματα που ζουν για πολύ χρόνο υπηρετούν τον άνθρωπο. Και όλα έγιναν εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της έμφυτης αγαθότητας του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο και προνοεί στοργικά για τον άνθρωπο. Τον παρακολουθεί στοργικά σε κάθε στιγμή της ζωής του. Δεν υπάρχει άνθρωπος, λέει ο Βάσης Άκος Ήρος, που δεν ζει κάτω από την πρόνοια του Θεού. Εκείνος μάλιστα, λέει ο Αγίος Βάσης Άκ, που εξήλθον για να τον αναζητήσουν, και εννοεί προφανώς τους ανθρώπους που αφιερώθηκαν στο Θεό, τους μοναχούς, τους ασκητές, γενικά τους ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και κάθε στιγμή τον επικαλούνται και τον αναζητούν και βαστάζουν τα πάθη για χάρη του, δηλαδή υπομένουν κάθε θλίψη για χάρη του Θεού, αυτούς ο Θεός τους παρακολουθεί προσεκτικά, δείχνοντάς τους με το δάκτυλο, δηλαδή σκανδαλωδώς θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, τους φροντίζει και τους προστατεύει. Η σκέπη και η πρόνοια του Θεού απλώνεται πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Την βλέπουν όμως μόνο όσοι καθάρισαν τον εαυτό τους από την αμαρτία. Όλοι είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού και ο Θεός προσπαθεί όλους να μας οδηγήσει στην σωτηρία. Αλλά δεν αισθάνονται όλοι αυτή τη φροντίδα και την αγάπη του Θεού, γιατί οι ίδιοι δεν ζουν σωστά και δεν αγαπούν τον Θεό, δεν τηρούν τις εντολές Του. Οπότε, δυστυχώς, εάν δεν μετανοήσουν και παραμείνουν έτσι σε αυτή την αναισθησία, δεν σώζονται. Η πρόνοια του Θεού εξαπλούνται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά έχει αγαθά αποτελέσματα και σωτήρια σε αυτούς οι οποίοι δέχονται τον Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν στη ζωή τους. «Μην πιστεύεις», λέει ο Βάσης Άκ, «και μην ελπίζεις σε μάταιους ανθρώπους, οι οποίοι με τις διδασκαλίες τους για κινήσεις αστεριών, και αυτοί είναι οι αστρολόγοι, και με αφελείς δοξασίες, περί μοίρας και τύχης, επηρεάζουν τη ζωή σου. Όλοι αυτοί είναι απατεώνες και δουλεύουν για τον πονηρό. Έλπιζε, πίστευε μόνο στην αγάπη του Θεού και στη Θεία Πρόνοια. Μη ζητάς να μάθεις το μέλλον μέσα από τα διαβολικά αυτά έργα, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επηρεάζονται από τον πονηρό και μέσα από διαβολικά έργα. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Εκείνο που πρέπει να μάθει ο άνθρωπος είναι να εμπιστεύεται τον Θεό, να αφήνεται στη Θεία του πρόνοια και να τηρεί τις Άγιες Συντολές Του. Τίποτε, λέει ο Ρωσισόστομος, ο Θεός δεν φτιάχνει χωρίς λόγο ή τυχαία, έστω και αν εσύ δεν γνωρίζεις το απόρριτο της σοφίας Του, γιατί είναι ανεξιαχνίαστες οι βουλές του Θεού και κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο νου του Θεού και να κατανοήσει πλήρως τα έργα Του. Ένα είναι βέβαιο, ότι όλα τα έργα του Θεού γίνονται από αγάπη και αποσκοπούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν, λέει πάλι ο Ρωσόστομος, τη στιγμή που υπάρχει τόση τάξη στο σύμπαν, να μην υπάρχει πρόνοια του Θεού. Γιατί πώς συντηρείται αυτή η τάξη, σύμφωνα με
στο δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα της φυσικής, σε ένα κλειστό σύστημα, όπως είναι, για παράδειγμα, το σύμπαν, θα έπρεπε η αταξία συνεχώς να αυξάνει. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπουμε το σύμπαν να παραμένει σε τάξη αιώνες και αιώνες. Και αυτό ακριβώς οφείλεται στη στοργική πρόνοια και φροντίδα του Θεού. Όπως ακριβώς το ποτάμι, λέει ο Ρεσόστομος, διακλαδιζόμενος σε αμέτρητα μέρη, ποτίζει την εκτεταμένη γη στην οποία απλώνεται, έτσι και η πρόνοια του Θεού παντού ξεχύνεται, σκορπίζεται με αυθονία, έρχεται με ορμή και όλα τα γεμίζει. Δεν μας χαρίζει μόνο ασφάλεια και παντοδύναμη βοήθεια, αλλά και πνευματική χαρά. Η στοργική αγάπη του Θεού φανερώνεται με την πρόνοιά Του και φροντίζει όχι μόνο για τα υλικά, αλλά και για τα πνευματικά αγαθά και υπερκαλύπτει κάθε ανάγκη μας, αρκεί εμείς να είμαστε δεκτικοί, να είμαστε ταπεινοί και να είμαστε μετανοούντες, τηρούντες το θέλημά Του, το θέλημα του Κυρίου. Ο ήλιος δεν φαίνεται τόσο ξεκάθαρα, όσο πεντακάθαρα, λέει ο Ρεσόστομος, φαίνεται η πρόνοια του Θεού. Πολύ πιο καθαρά από τον ήλιο, για αυτούς που έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, φανερώνεται η πρόνοια του Θεού στη ζωή μας και στη ζωή αυτών που βλέπουν, έχοντας καθαρίσει την καρδιά τους. Δεν είναι η δική μας φροντίδα, αλλά η πρόνοια του Θεού που προξενεί το πάνω, λέει πάλι ο Ρεσόστομος. Ακόμα και εκεί όπου νομίζουμε ότι ενεργούμε μόνοι μας. Κανένας δεν φροντίζει τόσο τον εαυτό του, όσο ο Θεός φροντίζει όλους εμάς. Γιατί πολύ περισσότερο από εμάς θέλει Εκείνος να μην πάθουμε κανένα κακό. Και ενώ νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και ενεργούμε μόνοι μας, και δυστυχώς πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνοι μας τα καταφέραμε αυτά που κάνουμε, είναι η πρόνοια του Θεού που ενεργεί και λειτουργεί και εργάζεται και κατορθώνει κάθε καλό. Ένα πλοίο χωρίς κυβερνήτη, λέει πάλι ο Ρεσόστομος, δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά καταποντίζεται εύκολα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ο κόσμος επί τόσων χρόνων, χωρίς κάποιος να τον κυβερνά? Ο Θεός δεν αφήνει να πάθει κάποιο κακό εκείνος που εγκαταλείπεται από τους ανθρώπους. Ας έχουμε την εμπιστοσύνη μας στη Θεία Πρόνοια. Και ακόμα αν όλοι οι άνθρωποι μας εγκαταλείψουν, δεν πρόκειται να πάθουμε κανένα αληθινό κακό. Γιατί το μόνο αληθινό κακό είναι ο χωρισμός από τον Θεό, από την Θεία Αγάπη. Είναι η αμαρτία, η οποία λειτουργεί ως τείχος μεταξύ ημών και του Θεού και ο άνθρωπος πλέον δεν αισθάνεται τη Θεία Βοήθεια και τη Θεία Αγάπη. Δεν επιτρέπει στον Θεό να τον βοηθήσει. Δεν γίνεται τίποτε, λέει ο Ρεσόστομος, που ο Θεός αγνοεί. Όλα είναι μέσα στη γνώση και μέσα στην πρόνοια του Θεού. Τα γνωρίζει όλα ο Θεός, μόνο που δεν επεμβαίνει σε όλα. Γιατί ο Κύριος που γνωρίζει όσα υποφέρεται και είναι σε θέση να τα εμποδίσει, είναι φανερό ότι δεν τα εμποδίζει επειδή προνοεί και ενδιαφέρεται για σας. Στη σκέψη αυτή να κάνουμε για τους δικούς μας πειρασμούς, λέει ο Ρεσόστομος, και από αυτή θα αντλήσουμε την απαραίτητη παρηγοριά. Πολλές φορές φαίνεται ως αν ο Θεός να κοφεύει στις παρακλήσεις μας, ως αν να καθεύει, να κοιμάται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι. Ο Θεός απλά δεν επεμβαίνει σε όλα, γιατί κρίνει ότι αυτά που συμβαίνουν είναι για την πνευματική μας ωφέλεια και τη σωτηρία μας. Πώς λοιπόν δεν είναι παράλογο, λέει ο Ρεσόστομος, να μην ζητεί κανείς λόγο από τον ιατρό όταν τον βλέπει να καυτηριάζει και να κόβει τη σάρκα του ασθενούς και να τον βασανίζει με ασιτία? Είναι όλες αυτές οι ιατρικές πράξεις που πολλές φορές είναι βασανιστικές για τον ασθενή. Παρ' όλα αυτά ο ασθενής δεν αντιδρά, ούτε οι συγγενείς του. Αφήνεται στην φροντίδα την ιατρική, παρόλο που πονάει και υποφέρει. Δεν είναι παράλογο λοιπόν, ενώ αφήνεσαι στον γιατρό και ταλαιπωρείσαι από αυτόν γιατί πιστεύεις στην υγεία που θα έρθει μέσω της ιατρικής θεραπείας, δεν είναι παράλογο σε αυτό να μην αντιδράς,
ενώ την απερίγραπτη σοφία και ανεδεικτυήγητη φιλανθρωπία και φροντίδα του Θεού, τη Θεία Πρόνοια, να την περιεργάζεσαι και να ασχολείσαι με αυτή λεπτομεριακά, ρωτάει ο Ρεσόστομος, γιατί δυστυχώς πολλές φορές οι άνθρωποι κατηγορούν τον Θεό, φανερώντας έτσι τη μεγάλη τους υπερηφάνεια και ζητούν το λόγο πολλές φορές από τον Θεό για αυτά που τους συμβαίνουν, ενώ οι ίδιοι είναι η αιτία των δυσκολιών και δυστυχιών που περνούν λόγω του ότι έχουν δώσει δικαιώματα στον πονηρό. Η ιστορική πρόνοια του Θεού τους επισκέφθηκε μέσω των θλίψεων και ενώ εργάζεται για τη σωτηρία τους, αυτοί αντιδρούν γιατί η καρδιά τους είναι λερωμένη από τα πάθη και τις αμαρτίες και δεν βλέπουν έτσι την ιστορική πρόνοια και αγάπη του Θεού. Η πρόνοια του Θεού είναι που συγκρατεί τον κόσμο, λέει ο Μέγας Αντώνιος, και δεν υπάρχει κανένας τόπος στον κόσμο από όπου να απουσιάζει η πρόνοια του Θεού. Σκοπός της Θείας Πρόνοιας, θα μας πει και ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής είναι να ενώνει με την ορθή πίστη και την πνευματική αγάπη εκείνους που έχει χωρίσει η κακία με διάφορους τρόπους. Εκείνος λοιπόν που δεν ανέχεται τα ενοχλητικά, ούτε υποφέρει τα λυπηρά, ούτε υπομένει τα επίπονα, βαδίζει έξω από τη Θεία Αγάπη και το σκοπό της Θείας Πρόνοιας. Ποιος είναι ο τελικός σκοπός της Θείας Πρόνοιας? Να μας οδηγήσει στη σωτηρία, να μας εντάξει ως οργανικά μέλη μέσα στο σώμα του Χριστού και να παραμείνουμε ζωντανά κύτταρα μέσα στο σώμα του Χριστού, έτσι ώστε διά του Χριστού να σωθούμε, που σημαίνει να είμαστε ένα με Αυτόν, αλλά και ένα με τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Και πολλές φορές αυτό επιτυχάνεται μέσα από πόνο και από το πέρασμα μέσα από λυπηρά, ενοχλητικά και επίπονα γεγονότα. Γι' αυτό ο άνθρωπος καλείται να υπομένει την παιδαγωγία του Θεού και να αφήνεται στη στοργική πρόνοιά του για να επιτύχει τη σωτηρία του. Το δέθω ημονδόξα πάντοτε νίκη αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.